Το Διοικητικό Συμβούλιο της Football League απεφάσισε ομόφωνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της 6ης αγωνιστικής από την Κυριακή αυτή που έρχεται και να οριστούν διαιτητές από την ΕΠΟ και πιστεύουμε ότι το πρωτάθλημά μας θα δεξαχτεί κανονικά όπως και προηγούμενα. Ζητήσαμε βέβαια από την ΕΠΟ αν μπορεί να γίνεται και κλήρωση διαιτητών. Ομόφωνα πήραμε απόφαση να γίνεται κλήρωση διαιτητών, αλλά επειδή χρειάζεται τροποποίηση του ΚΑΠ, απλώς το θέσαμε και αυτό το θέμα για αργότερα. Και επίσης είχαμε μια συζήτηση με τους αρχηγούς των ομάδων και τους προπονητές, η οποία ξεκίνησε 11 το πρωί και τελείωσε 1:30 το μεσημέρι, που είχε σχέση με το ντόπινγκ, με τη βία, με τη διαφάνεια και με τις συνθήκες εργασίας των ποδοσφαιριστών. Αποφασίσαμε ομόφωνα και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές συμβαδίζουν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σε κανένα δεν κάνει καλό το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή να έχει σταματήσει. Ζητήσαμε λοιπόν από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Σαρή, να αναλάβουμε την ευθύνη το πρωτάθλημα αυτό να ξεκινήσει από την επόμενη Κυριακή και να πάρουμε εμείς τις ευθύνες μας σαν Football League για το πρωτάθλημα που μας ανήκει. Επίσης, καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κύριος Ζωγράφος ήταν το τελευταίο θύμα αυτής της άνανδης επίθεσης. Πιστεύουμε όμως ότι αν γίνεται κλήρωση των διαιτητών θα είναι καλύτερο για όλους μας, γιατί αυτομάτως κανείς δεν θα μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί κάποιος να σκέπτεται να του βάλει ένα διαιτή το οποίο μπορεί να τον αδικήσει. Το πιο σίγουρο είναι, νομίζουμε, ότι πρέπει να επανέλθει η κλήρωση των διαιτητών. Κύριε Πρόεδρε, έχετε κάποια, αν έχετε κάποια απάντηση στην πλευριά της ΕΠΟ και αν δεν έχετε, ποια είναι η αίσθησή σας, τι θα κάνει η ΕΠΟ? Εμείς η απόφαση μας είναι ομόφωνη και πιστεύουμε ότι η ΕΠΟ θα πρέπει να μας δώσει το δικαίωμα να διεξάγουμε την 6η αγωνιστική από την Κυριακή αυτή που έρχεται, για το λόγο ότι έχουμε συμβάσεις, έχουμε με τον ΟΠΑΠ σύμβαση, έχουμε με την ΟΤΕΤΒ και το πρωτάθλημα μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω λόγω του ότι είχαμε το πρόβλημα και λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οργανώτρια. Και αν θα έρθουμε και άλλο πιο πίσω, νομίζουμε ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε για το λόγο ότι δεν υπάρχουν ημερομηνίες, γιατί υπάρχουν play-off, υπάρχουν play-out και πρέπει κάποια στιγμή και αυτοί οι ποδοσφαιριστές κάποια στιγμή να τελειώσουμε όσο μπορούμε πιο νωρίς, να μην φτάσουμε τον Αύγουστο μήνα να παίζουμε πρωτάθλημα. Αυτές είναι οι θέσεις μας. Θα επικοινωνήσετε σήμερα ή αύριο με την ΕΠΟ? Έχουμε επικοινωνήσει ήδη με τον κύριο Σαρή. Ευχηθήκαμε καλή επιτυχία να έχει η ομάδα σήμερα στο φιλικό που παίζει στην Κρήτη, τα Χανιά, και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι αύριο θα έχουμε μια απάντηση του θέματος το οποίο θέσαμε. Αν είναι αρνητική, κύριε Πρόεδρε? Αν είναι αρνητική αυτή τη στιγμή, θα περιμένουμε να ξεκινήσουμε την άλλη εβδομάδα. Πάντως είναι τα πράγματα τόσο οριακά για μας ότι πιστεύουμε ότι δεν θα είναι αρνητική, γιατί λόγω, επαναλαμβάνω, ότι δεν υπάρχουν πλέον ημερομηνίες. Έχουμε τελειώνει ο Νοέμβριος μήνας και έχουμε ήδη παίξει μόνο 4 αγωνιστικές. Υπήρξε κάποια ένταση με τον κύριο Κούγια? Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβαίνουν σε ένα συμβούλιο. Δεν έχει κανένας τίποτα. Ο κύριος Κούγιας έχει κάνει μια ανακοίνωση, την διαβάσατε. Από εκεί πέρα στο συμβούλιο υπόθησαν κάποια πράγματα. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, είμαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, να προσπαθώ από το πρωί το βράδυ για την οργανώτρια. Δεν έχω να πω κάτι. Ό,τι είναι πρέπει να το λέμε μέσα εδώ και όχι έξω από εδώ. Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Ο καθένας βέβαια έχει τις δικές του σκέψεις, αγωνίζεται για την ομάδα του και μπορεί να σκέπτεται τελείως διαφορετικά από αυτόν που έχει τις ευθύνες και διοργανώνει το πρωτάθλημα. Ζητήσατε να γίνει ξανά από τις ομάδες σαν ψήφος εμπιστοσύνης απέναντι στο πρόσωπό σας? Τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε να δίνουμε τέτοια ανακοίνωση. Νομίζω ναι ότι... Όχι, εμείς ρωτάμε απλά με αυτό και ο κύριος Κούγιας και θέλω να μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς. Εντάξει, εγώ ζήτησα αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης από όλες τις ομάδες και έλαβα την ψήφο εμπιστοσύνης εκτός από τον κύριο Κούγια, ο οποίος διαφώνησε για το συγκεκριμένο θέμα της αναβολής του παιχνιδιού που υπήρχε αυτή τη στιγμή και για κάποια άλλα θέματα που κρίνει ότι δεν λειτουργούν σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.